Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, είναι Κυριακή 3 Δεκεμβρίου και παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από την τηλεόραση του Ιόνιαν. Πάμε μαζί να δούμε τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Χαράτσι για τα τέλη ταφής απορριμμάτων. Τι λένε οι δήμαρχοι, διατεθειμένοι να προσβάλλουν δικαστικά τη σχετική τροπολογία. Τι να έχουμε κατά νου με τα νέα τιμολόγια του ρεύματος. Πολλές παράμετροι στην εξίσωση για συμφέρον ηλεκτρικό ρεύμα. Και αύριο τα σπουδαία για τους 11 πρώην του ΣΥΡΙΖΑ. Ανακοινώνεται το βράδυ της Δευτέρας το όνομα του φορέα των 11 ανεξάρτητων βουλευτών της αριστεράς. Θα ξεκινήσουμε κυρίες και κύριοι το δελτίο μας με το θέμα το οποίο απασχολεί πολύ κόσμο και πώς να μην τον απασχολεί όταν έχει να κάνει με το ηλεκτρικό ρεύμα, με τους παρόχους, με τα πολύχρωμα τιμολόγια, τα πράσινα και άλλα χρώματα. Φαίνεται πως οι περισσότεροι θα είναι στα πράσινα, να δούμε τι θα ισχύει και γι' αυτό θα μας ενημερώσει σχετικά με τη γνώση που έχει αλλά και την ανησυχία που έχει εκφραστεί σε επίπεδο και του νέου ΙΝΚΑ, ο κύριος Παναγιώτης Γεωργιάδης. Τον έχουμε μαζί μας. Κύριε Γεωργιάδη, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Και τι είναι ακριβώς αυτό το οποίο έρχεται, έτσι όπως και εσείς έχετε ενημερωθεί, και πώς θα πρέπει να πράξουν οι καταναλωτές? Γιατί στο τέλος της ημέρας μιλάμε για καταναλωτές και για το ηλεκτρικό ρεύμα, έτσι όπως θα υπογράψουν ένα συμβόλαιο, το οποίο βέβαια θα τους δεσμεύει για αρκετό διάστημα. Μάλλον δεν θα πρέπει να βιαστούν. Και το Υπουργείο, αν δεν κάνω λάθος, προς την κατεύθυνση αυτή προειδοποιεί ή τέλος πάντων κρατά τον κόσμο έτσι σε μια στάση αναμονής. Μέχρι νεοτέρας, γιατί γίνεται διαπραγμάτευση με τους παρόχους. Και εμείς αυτή τη συμβουλή θα δώσουμε στους καταναλωτές να μην βιαστούν. Πρώτης πρώτου 24 αλλάζει ο τρόπος τιμολόγησης. Όπως πολύ σωστά και περισσότεροι πλέον γνωρίζουν, θα έχουμε τους 4 τύπους. Το πράσινο, το μπλε το σταθερό, το κίτρινο και το πορτοκαλί. Έχουν δώσει κάποιες παραμέτρους τιμών οι κύριοι πάροχοι. Αυτή τη στιγμή η ΔΕΗ είναι στα 15,93 και οι άλλοι πάροχοι ακολουθούν με 16,56, 17,195, που είναι όμως ενδεικτικές τιμές κιλοβατόρας, με την προϋπόθεση ότι η χοντρική τιμή, το κόστος, δεν θα ξεπεράσει το χρηματιστήριο της ενέργειας στα 122 ευρώ τη μεγαβατόρα. Άρα θα πρέπει να περιμένουμε, γιατί οι τελικές τιμές θα διαμορφωθούν στις 1 Ιανουαρίου του 2024, υπάρχουν οι 4 βασικοί τύποι. Στο μπλε τιμολόγιο, που θα είναι σταθερής χρέωσης συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος ανάλογα με τη σύμβαση που θα υπογράψουν οι καταναλωτές, εκεί είναι πιο απλά τα πράγματα. Είναι σαφώς ακριβότερο, γιατί οι πάροχοι συνυπολογίζουν και το ενδεχόμενο αύξησης της παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας, του κόστους. Οπότε σαφώς είναι πλέον ανταγωνιστικά τα κειμενόμενα, τα οποία είναι το πράσινο ειδικό τιμολόγιο που θα είναι κοινό για όλους τους παρόχους. Και αντίστοιχα το κίτρινο, που εκεί οι πάροχοι θα έχουν μεγαλύτερη ευκολία να διαμορφώσουν την τιμολογιακή πολιτική. Θα πρέπει να προσέξουν οι πάροχοι να βλέπουν και τις τιμές και να μην παρασύρονται. Τι εννοώ τις τιμές? Γιατί αποτελείται η τελική τιμή, όπως ανακοινώνεται στο πράσινο ειδικό τιμολόγιο, στην πρώτη κάθε μήνα, θα αποτελείται από 4 παραμέτρους. Από τη βασική τιμή προμήθειας, που θα επιβάλλει ο πάροχος, που εκεί θα πρέπει να είναι στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο σταθερή για 6 μήνες, από τις τιμές των συντελεστών του μηχανισμού διακύμανσης, ουσιαστικά αυτό έχει υποκαταστήσει τη ρήτρα προσαρμογής που ξέραμε, και είναι το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στην χρηματιστηριακή αγορά, στη χοντρική. Θα περιλαμβάνει το πάγιο τέλος χρέωσης, το πάγιο της προμήθειας που θα επιβάλλουν οι προμηθευτές, και επίσης το ποσό της έκπτωσης ανάλογα αν θα έχουν έκπτωση, αν θα είναι έκπτωση συνέπειας ή κάποια άλλη προωθητική ενέργεια του κάθε παρόχου. Στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο, όλο αυτό θα αποτυπώνεται σε μια συνολική τιμή και οι 4 παράμετροι. Και εκεί θα μπορεί να ελέγξει ο καταναλωτής, αντίστοιχα στο e-καταναλωτής στο site και στο site της ΡΑΕ, τις τιμές παρόχων με τον ενιαίο τρόπο του πράσινου τιμολογίου. Δηλαδή δεν μπορεί να συγκρίνει ένα σταθερή τιμολόγηση μπλε τύπου με ένα ειδικού πράσινου ή ένα κίτρινου. Οπότε θα πρέπει λίγο να το προσέξουν οι καταναλωτές. Ξέρετε, κύριε Γεωργιάδη, δεν σας διακόπτω, γιατί θέλω να καταλάβει και ο κόσμος όλα όσα μας εξηγείτε βήμα-βήμα, αλλά προσπαθώντας ακόμη και εγώ που λέω ότι έχω μια πολύ καλή σχέση με το διαδίκτυο, τη χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών, αντιλαμβάνομαι τους όρους τους οποίους λέτε, όλες αυτές τις παραμέτρους. Μια ηλικιωμένη γυναίκα, ένας ηλικιωμένος, ένας συνταξιούχος, ο οποίος θέλει να ανανεώσει το συμβόλαιό του ή τέλος πάντων θέλει να επιλέξει το καλύτερο, πώς θα τα βάλει όλα αυτά κάτω, πώς θα κάνει όλες αυτές τις αναζητήσεις, εάν δεν είναι τουλάχιστον λίγο απλουστευμένα
δυστυχώς είναι αρκετά σύνθετα. Με αυτή τη λογική του Υπουργείου Ανάπτυξης και η κυβέρνηση έχουν θεσμοθετήσει το ειδικό πράσινο τιμολόγιο, ακόμη και αν δεν κάνει κάποιος καταναλωτής καμία απολύτως ενέργεια, δεν υπογράψει νέο συμβόλαιο, δεν επιλέξει κάποιο πάροχο, αυτόματα θα μεταπέσει σε αυτή του είδους τιμολόγηση. Που υποτίθεται, βέβαια οι πάροχοι έχουν κάποιες ενστάσεις σε αυτό, υποτίθεται ότι είναι ο πλέον αντιπροσωπευτικός και δίκαιος τρόπος, καθώς στο ίδιο τύπο αυτό του πράσινου τιμολόγιου που υπολογίζει η κυβέρνηση ότι περίπου το 70% εν τέλει των καταναλωτών θα ενταχθούν σε αυτό το τύπο τιμολόγησης, θα μπορεί να γίνει έλεγχος, πάντα φυσικά μέσω από τη σελίδα του ΣΡΑΕ ή του e-καταναλωτής, των χρεώσεων που επιβάλλουν όλοι οι προμηθευτές στην τελική τους μορφή, όπως αλλά, είπα. Αλλά λέτε λοιπόν ότι θα υπάρξει ένας αυτοματισμός. Ακριβώς. Για εκείνους που δεν θα κάνουν απολύτως επιλογή τίποτε. Από μόνοι τους. Ακριβώς. Και δεν θα πρέπει οι καταναλωτές να παρασυρθούν από επιθετικές πολιτικές μάρκετινγκ των διάφορων εταιρεών, των παρόχων, για να αποσπάσουν πελάτες. Γιατί μία πολύ χαμηλή τιμή τώρα σε κειμενόμενο τιμολόγιο δεν σημαίνει από ένα πάροχο, δεν σημαίνει ότι θα είναι πολύ χαμηλή και μετά από 2 μήνες ή μετά από 1 μήνα. Δυστυχώς υπόκειται στη διακύμανση της χρηματιστηριακής αγοράς. Συνεπώς οι τιμές θα αλλάζουν από μήνα σε μήνα. Και στο ειδικό πράσινο τιμολόγιο θα ανακοινώνονται κάθε πρώτη του μήνα και τον επόμενο μήνα θα ισχύει άλλη τιμή ανάλογα με τη διακύμανση ηλεκτρικού ρεύματος. Κάτι το οποίο λοιπόν μπορεί να παρουσιαστεί και να φαντάζει συμφέρον τώρα μπορεί να αλλάξει κάποια στιγμή. Και σε αυτό υπάρχουν κάποιες διαφοροποιήσεις, είναι μέσα στις παραμέτρους και γνωρίζουμε κάποιους οι οποίοι έχουν προπληρώσει και έχουν συμβόλαια για παγιωμένη κιλοβατόρα με κάποιους παρόχους. Θα πρέπει να τα δουν λοιπόν όλα αυτά οι καταναλωτές. Ναι. Υπενθυμίζω στο σταθερό τιμολόγιο. Σαφώς είναι η πιο ακριβή η χρέωση. Αλλά πριν την πανδημία, όσοι είχαν μερινήσει, αν θυμάστε, όταν πρώτο ξεκίνησε ο μηχανισμός λειτουργίας του χρηματιστηρίου ενέργειας, οι πάροχοι που βγήκαν με τιμολόγια εναλλασσόμενης τιμής, εναλλασσόμενης διακύμανσης, ήταν κατά 25% πιο οικονομικοί σε σχέση με τα σταθερά τιμολόγια που προσέφερε τότε η ΔΕΗ. Και μπόρεσαν και πήραν ένα πολύ μεγάλο μερίδιο της αγοράς. Βέβαια, με τις αρνητικές εξελίξεις τόσο του κορονοϊού όσο και του πολέμου στη Ρωσία και Ουκρανία, όταν εκτοξεύτηκαν οι τιμές, ειδικά στο φυσικό αέριο που συμπαρέσαιρε και τις τιμές χοντρικής σε όλη την Ευρώπη, όσοι είχαν το ακριβότερο σταθερό τιμολόγιο τότε που προσέφερε η ΔΕΗ, είχαν σωθεί σε σχέση με τους λογαριασμούς που ερχόταν διπλάσιοι και τριπλάσιοι στο κόστος σε σχέση με όσοι είχαν το κειμενόμενο τιμολόγιο. Το κειμενόμενο, ακριβώς. Άρα θα πρέπει να σταθμίσουν οι καταναλωτές. Πάρα πολλούς παράγοντες. Σαφώς είναι τώρα πιο ανταγωνιστικές τιμές στα κειμενόμενα, ενδεχομένως και στα κίτρινα τιμολόγια να είναι ακόμη πιο ανταγωνιστικές τιμές, γιατί εκεί οι πάροχοι δεν δεσμεύονται από το ενιαίο τύπου πράσινο τιμολόγιο, που θα μεταπέσουν αυτόματα όλοι οι καταναλωτές, θα μπορούν να διαμορφώσουν τη δική τους τιμολογία. Κύριε Γεωργιάδη, το μόνο σίγουρο είναι πως θα πρέπει να υπάρξει ένας μπούσουλας, είτε με τηλεοπτικά σποτ, είτε με διαδικτυακά σποτ, είτε πάνω στο ίδιο το τιμολόγιο, με κάποια ανάλυση, η οποία εμφανώς να αναφέρει τις παραμέτρους, όλα όσα θα πρέπει να συνυπολογίσουν οι καταναλωτές, ούτως ώστε να κάνουν την πιο σοφή επιλογή και για τους ίδιους, αλλά και με γνώμονα την περιραίωσα ατμόσφαιρα, την αγορά, καθώς δυστυχώς είναι και η αγορά της ενέργειας ένα χρηματιστήριο. Σας ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας, όλα όσα μας αναφέρατε. Εδώ είμαστε και θα τα παρακολουθούμε και κρατάμε κυρίως αυτό το ότι δεν βιαζόμαστε και δεν ενδίδουμε σε κάποια επιθετική πολιτική marketing, τουλάχιστον αυτό το διάστημα μέχρι να διαμορφωθούν οι τελικές τιμές και το Υπουργείο να μας πει ότι είναι ασφαλές από εδώ και στο εξής να κάνουμε την επιλογή μας. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Εγώ ευχαριστώ. Γεια σας. Τώρα στα κάγκελα, κυρίες και κύριοι, βρίσκονται οι δήμαρχοι της χώρας για το χαράτσι από το τέλος ταφής απορριμμάτων, με το οποίο καλούνται να καταβάλουν εντός του 2024 το ποσό των 240 εκατομμυρίων ευρώ. Μάλιστα, η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας, μετά την ψήφιση της επίμαχης τροπολογίας, προανήγγειλε τη δικαστική προσβολή του μέτρου. Φωτιά στους πυροπολογισμούς των Δήμων βάζει τροπολογία του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία καλούνται να καταβάλουν 240 εκατομμύρια ευρώ εντός του 2024 από τους πόρους για το τέλος ταφής των απορριμμάτων. Το χαράτσι του τέλους ταφής είναι ένα άδικο και αντιλαϊκό μέτρο. Η ανακύκλωση και ιδιαίτερα των συσκευασιών είναι ένα τεράστιο κυβερνητικό σκάνδαλο.
Η τροπολογία προβλέπει συγκεκριμένα την ανδρομική καταβολή του τέλους ταφής των απορριμμάτων των ετών 2022-2023 και του πρώτου εξαμήνου του 2024, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στις δημοτικές αρχές. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος αναμένεται να προχωρήσει σε δικαστική προσβολή του μέτρου. Δεν είναι δυνατόν να καλούνται οι Δήμοι και οι Δημότες να πληρώσουν την έλλειψη των απαραίτητων υποδομών για τη φιλική προς το περιβάλλον διαχείριση των απορριμμάτων, ο σχεδιασμός και η υλοποίηση των οποίων αποτελεί ευθύνη του κεντρικού κράτους. Σε κάθε περίπτωση, η ΚΕΔΕ θα προχωρήσει την εφαρμογή της ήδη ηλυμένης απόφασής της για δικαστική προσβολή του μέτρου. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι ένας φόρος που αυτή την εποχή δεν μπορεί να τον πληρώνουν οι πολίτες, γι' αυτό και η ΚΕΔΕ έχει αντιδράσει εντόνως. Και έχουμε προσφύγει, αυτή την απόφαση έχουμε πάρει, να προσφύγουμε και δικαστικά, έτσι ώστε η αντισταγματικότητα και η έλλειψη της δικαιοσύνης στην αντιμετώπιση των πραγμάτων. Στο κάτω των ευθυνών, οι Δήμοι βάζουν την κυβέρνηση, μιλώντας για κενά του κράτους στην διαχείριση των απορριμμάτων. Το ερώτημα παραμένει τελικά αν οι δημότες θα επιβαρυνθούν από το χαράτσι του τέλους ταφής. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι όποια ενέργεια γίνεται και έχει οικονομικό αντίκτυπο, πάντα μετακυλείται στους δημότες. Εδώ πρέπει στην περίοδο που ζούμε με τις μεγάλες δυσκολίες και με προβλήματα που δημιουργούνται οικονομικά στους Δήμους, με υποχρηματοδότηση και υποστελέχωση. Φυσικά οι δημότες είναι αυτοί οι οποίοι θα επιβαρυνθούν με αυτό το δυσβάσταχτο τέλος, που είναι 20 ευρώ τον τόνο για το 22, 25 ευρώ τον τόνο για το 23 και 30 ευρώ τον τόνο για το 24, επιπλέον του τέλους που πληρώνουν οι πολίτες για τη διαχείριση απορριμμάτων, που σημαίνει ότι θα φτάσουμε να διαχειριζόμαστε τα απορρίμματά μας με ύψος τελών εδώ στην Αχαΐα 50 ευρώ τον τόνο, τη στιγμή που πληρώνουμε σήμερα 13 ευρώ τον τόνο. Η Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδος στην ανακοίνωσή της τονίζει ότι με αυτόν τον τρόπο στην ουσία εξανεμίζεται η αύξηση κατά 200 εκατομμύρια ευρώ για το 2024 στους ΚΑΠ των Δήμων. Ενώ το υπόλοιπο ποσό, ύψους 30 εκατομμύρια ευρώ, θα κληθούν να το πληρώσουν οι Δήμοι από τα ανταποδοτικά τους έσοδα. Οι κακές καιρικές συνθήκες, ειδικά τους χειμερινούς μήνες, επιβαρύνουν την κατάσταση του ίσως πιο γνωστού τουριστικού μπραντ της χώρας μας, του ναυαγίου, της Ζακύνθου. Επιστήμονες αναφερόμενοι στην συγκεκριμένη τοποθεσία εξηγούν πόσο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στο ναυάγιο μέσα στα επόμενα χρόνια. Σημαντικές είναι οι εμφανίσεις και όχι μόνο φθορές πάνω στο πλοίο Παναγιώτη στον όρμο του ναυαγίου στη Ζάκυνθο, αφού οι κακές καιρικές συνθήκες το τελευταίο διάστημα επιβαρύνουν την κατάσταση του σκάφους. Επιστήμονες αναφερόμενοι στη συγκεκριμένη τοποθεσία εξήγησαν το πόσο μπορεί να αλλάξουν τα πράγματα στο ναυάγιο μέσα σε λίγα χρόνια. Είναι σαφές ότι μέσα στην επόμενη πενταετία, δεκαετία, αν τυχόν συνεχιστούν όλα αυτά, δεν θα υπάρχει με τη μορφή τουλάχιστον που υπάρχει. Κάθε ένα γεωδρομικό καθεστώς γεγονός και κάθε ένα υδρομετεωρολογικό γεγονός, δηλαδή αν πιάσει ένα δυνατός άνεμος, μια βροχόπτωση μεγάλη κτλ. Αυτά επηρεάζουν και τελευταία εδώ πρανών. Όσο θέλουμε να διατηρήσουμε το σκάφος τον αξιότιμο Παναγιώτη, θα πρέπει να κάνουμε κάποιες προσπάθειες για να εμποδίσουμε τη διάβρωση, η οποία διάβρωση πλέον από τη στιγμή που έχει φύγει το ένα κομμάτι το οποίο βλέπει προς τη θάλασσα θα είναι ταχύτατη, ραγδαία και πιθανόν μη αναστρέψιμη. Τόσο ο κύριος Λέκας όσο και ο κύριος Κοπανάς τόνισαν ότι οι πορούς θα μπορούσε να γίνει επισκέψιμο και πάλι το ναυάγιο, αλλά η διαδικασία για να γίνει αυτό είναι συγκεκριμένη και πρέπει να τηρηθεί από όλες τις πλευρές. Θεωρητικά θα πρέπει μετά από μελέτη να δούμε τις πιθανότητες να ανοίξει. Εντάξει. Αλλά αυτό αν δεν, και να ανοίξει, αν δεν τηρηθούν οι όροι, δεν κάνουμε τίποτα. Ότι έχει πλέον γίνει κατανοητό ότι οι κατολιστήσεις που γίνονται δεν επηρεάζουν ολόκληρη την παραλία. Γι' αυτό το λόγο είχε γίνει μια ζωνοποίηση από την μελέτη ΛΕΚΑ σε πρώτη φάση, όπου υπήρχε η πράσινη ζώνη, η κίτρινη ζώνη και η κόκκινη ζώνη. Ο κύριος Κοπανάς επισήμανε μάλιστα ότι ένας φορέας διαχείρισης θα μπορούσε να βοηθήσει ώστε όλα τα προβλήματα που αντιμετωπίζει το ναυάγιο τόσο στο σημείο θέασης όσο και στην παραλία να επιληθούν άμεσα. Υπάρχει νομοθετικό πλαίσιο και συνταγματικό πλαίσιο ώστε να γίνει ένας φορέας διαχείρισης που να υποστηρίζεται από την τοπική κοινωνία και να καρπούται η τοπική κοινωνία από τα ωφέλη αυτής της περιοχής. Ο χρόνος πιέζει προκειμένου να γίνουν παρεμβάσεις στο πλοίο Παναγιώτης, καθώς κάθε μεγάλη κακοκαιρία που περνά από τη Ζάκυνθο επιδεινώνει την κατάσταση του δημοφιλούς αξιοθέατου που κινδυνεύει σύντομα να χαθεί στον χρόνο. Και μετά το θέμα της εικόνας και της βιωσιμότητας του ίδιου του ναυαγίου ως εικόνα
Να δούμε και τα άλλα ζωτική σημασία θέματα που αφορούν στο ναυάγιο, με πρωτίστο εκείνο της προσβασιμότητας. Έχουμε μαζί μας τον εκλεγέντα δήμαρχο Ζακύνθου, τον κύριο Γιώργο Στασινόπουλο. Κύριε Στασινόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα από τη Ζακύνθου. Θα έλεγε κανείς πως δεν υπάρχουν και πολλά που να μην γνωρίζετε για αυτό το τόσο σημαντικό θέμα και από τη θέση της αντιπεριφέρειας και εκείνες ακόμη οι επικαιροποιήσεις που έχετε κάνει το τελευταίο διάστημα σε συναντήσεις με ανθρώπους και πράγματα έρχονται να καταλήξουν στη συζήτηση που και εμείς σήμερα θα κάνουμε. Τι μέλη γενέστε με την προσβασιμότητα? Έχει αλλάξει κάτι? Να περιμένουμε κάτι διαφορετικό το επόμενο διάστημα? Θα έχουμε επιτροπή, δεν θα έχουμε επιτροπή? Ποιος θα είναι ο βαθμός της εμπλοκής της? Ποιοι θα την συνθέτουν, ούτως ώστε να λυθεί και αυτό και να μην έχουν παράπονα ούτε εκείνοι που εκτελούν επαγγελματικό έργο κυρίως της μεταφοράς προς το ναυάγιο, αλλά ούτε και οι ίδιοι τουρίστες, βέβαια, που πολλοί θα ήθελαν και θέλουν να το δουν από κοντά. Ναι, στόχος όλων είναι και ιδιαίτερα των τουριστών είναι μόλις έρχονται στη Ζάκυνθο να επισκέπτονται αυτό το ωραίο μέρος, αυτή την ωραία εικόνα που ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο η συγκεκριμένη εικόνα, αλλά αυτοί που ταξιδεύουν να έρθουν εδώ να μην μπορούν να την επισκεφθούν, να τη δουν. Άρα έχουμε αυτή τη στιγμή να κοιτάξουμε, να δούμε πώς μπορούμε από τη μεριά της θάλασσας να δώσουμε, να μπορέσουμε όσο πιο κοντά να πάμε στο καράβι να το δούμε, και από τη μεριά της θέασης, από το επάνω μέρος, από τα βράχια που λέμε, πόσο πιο ασφαλές θα μπορεί ο τουρίστας να επισκεφτεί το χώρο, να θαυμάσει το καράβι, να ξαναβγάλει δικιά του φωτογραφία και να επιστρέψει με αυτή την ωραία εικόνα στο χώρο του. Προς Θεού, δεν παραμερίζουμε, και επειδή δεν το είπα στην αρχή της σύνδεσής μας, τον παράγοντα ασφάλεια σε καμία των περιπτώσεων. Από εκεί ξεκινάμε και εκεί καταλήγουμε, γιατί δεν υπάρχει περίπτωση να ανοιχτεί ποτέ το ναυάγιο αν δεν είναι ασφαλές για τον κόσμο. Άλλωστε κανείς δεν θα ήθελε να πάει σε ένα μέρος το οποίο δεν εγγυάται κανείς την ασφαλειά του. Και γι' αυτό εμείς έχουμε ξεκινήσει τις συζητήσεις, έχουμε ξεκινήσει με τα Υπουργεία και μιλάμε να δούμε πώς μπορούμε η όλη περιοχή να έρθει στην διαχείριση του Δήμου, οπότε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε τα μέτρα ασφαλείας τα οποία χρειάζονται και όλες τις προδιαγραφές οι οποίες είναι απαραίτητες ώστε ο τουρίστας να έρχεται να επισκέπτεται το χώρο, να τον βλέπει με ασφάλεια και να επιστρέφει. Το ίδιο και οι επαγγελματίες οι οποίοι κινούνται και αυτοί δραστηριοποιούνται στην ίδια περιοχή. Ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Μπορεί να ακούγεται απλό ότι εντάξει, μόνο να βγάλουμε μια φωτογραφία. Πώς θα βγάλεις μια φωτογραφία τη στιγμή που είναι βράχια από κάτω, τη στιγμή που έχουμε δει να αποκολούνται κάποια τμήματα από τα πρανή. Ακριβώς. Και να έχει κινδυνεύσει ο κόσμος. Να έχουν αναποδογυριστεί σκάφη στο κάτω μέρος εκεί που πέσανε τα πρανή. Οπότε καταλαβαίνετε ότι είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. Ίσως το πιο σοβαρό η ασφάλεια και μετά όλα τα άλλα. Όμως, από εκεί και πέρα χρειάζεται, είδαμε ότι πήγε να δημιουργηθεί από την προηγούμενη κυβέρνηση να δημιουργηθεί μια εταιρεία ΑΕ η οποία θα διαχειριζόταν το συγκεκριμένο σημείο. Δεν τα καταφέρανε. Δημιουργήθηκε μια επιτροπή υπό την επίβλεψη του Υπουργείου. Παρ' όλα αυτά όμως είδαμε στο τέλος να είναι αναποτελεσματική. Άρα εμείς τη ζητάμε ένα σημείο το οποίο είναι διεθνές, παγκόσμιο. Τι άλλο να το διαχειριστούμε εμείς που είμαστε εδώ, γνωρίζουμε τα προβλήματα και είμαστε οι μόνοι που ανά πάσα ώρα και στιγμή θα είμαστε δίπλα. Ούτε τώρα, ως προς τη σύνδεση και τους ανθρώπους που θα βρίσκονται σε αυτή την επιτροπή, αντιλαμβανόμαστε πως θεωρείται πολύ λογικό να βρίσκονται σε αυτή τη σύνδεση οι επιστήμονες, να βρίσκονται άνθρωποι οι οποίοι γνωρίζουν γεωλογικά και άλλα δεδομένα, έτσι. Ανεξάρτητα από την Επιστημονική Επιτροπή θα υπάρχει και μια επιτροπή, θα είναι και η διαχείριση η οποία θα γίνεται σε τοπικό επίπεδο. Η διαχείριση ασφαλείας, σύμφωνα με τα πρότυπα που θα έχουμε πάρει από τους επιστήμονες, η διαχείριση κυκλοφορίας της κίνησης, γιατί όταν μιλάμε για 1 εκατομμύριο κόσμο το καλοκαίρι στο συγκεκριμένο σημείο, καταλαβαίνετε ότι χρειάζονται και άλλα μέτρα ασφαλείας. Ακόμη και τα απορρίμματα που προκύπτουν είναι ένα θέμα που μπορεί να διαχειριστεί μια επιτροπή και να δει πώς μπορεί να επιληθεί.
μιλάμε και έχουμε ζητήσει η ίδια δημοτική, η ίδια η δημοτική αρχή, ο ίδιος ο Δήμος εδώ της Ζακύνθου να διαχειριστεί τη συγκεκριμένη περιοχή. Είναι εύκολο, έχουμε πλάνο, το έχουμε καταθέσει το πλάνο mm-hmm. μας και περιμένουμε το επόμενο διάστημα να πούμε περισσότερες λεπτομέρειες. Κύριε Στασινόπουλε, μια τελευταία ερώτηση για να ολοκληρώσουμε τη σύνδεσή μας. Πιστεύετε ότι μέχρι το καλοκαίρι του 2024 θα έχει λυθεί αυτό? Κοιτάξτε, είναι ένα σοβαρό πρόβλημα το οποίο έχει 40 χρόνια να το ακουμπήσει κανείς. Προσπάθησαν να το λύσουν, δεν τα καταφέραν. Εμείς δεν λέμε το 24, εμείς ελπίζουμε το 24 το καλοκαίρι να μπορεί να είναι επισκέψιμο με κάποιους περιορισμούς και τα επόμενα χρόνια να μπορέσουμε να του δώσουμε την αξία αυτή που αξίζει το συγκεκριμένο σημείο, γιατί μην ξεχνάμε είναι το δεύτερο σε επισκεψιμότητα στην Ελλάδα μετά την Ακρόπολη. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας. Να είστε καλά. Καλό σας βράδυ. Αλλάζουμε θέμα. Τα προβλήματα που προκύπτουν και αφορούν στα προσωπικά δεδομένα προσπαθεί να ξεπεράσει η Ειδική Επιτροπή με σκοπό να τοποθετηθούν κάμερες στα περιπολικά της άμεσης δράσης, όπως επίσης και στις στολές των αστυνομικών. Πάμε να δούμε το ρεπορτάζ. Ειδικές κάμερες θα τοποθετηθούν σε στολές αστυνομικών καθώς και σε περιπολικά της ελληνικής αστυνομίας. Στη στιγμή δεν θα είχαμε κάποιες διαφορετικές εκδοχές. Ο αστυνομικός λέει κάποια πράγματα, οι φίλοι του θανάτους λένε κάτι διαφορετικό. Αυτή τη στιγμή θα υπήρχε το υλικό το οποίο θα μας έδειχνε την αλήθεια. Αναφορικά με τις κάμερες που θα τοποθετηθούν στις στολές των αστυνομικών, ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανακοίνωσε ότι από τη Δευτέρα ο διαγωνισμός θα βγει σε δημόσια διαβούλευση. Το συγκεκριμένο θέμα απασχολεί χρόνια την αστυνομία. Το θέλει και η ηγεσία αλλά και η αστυνομική, καθώς θα περιορίσει την ασάφεια των περιστατικών. Όπως υποστηρίζουν αστυνομικοί, βρίσκονται πολλές φορές κατηγορούμενοι κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους. Αν τοποθετηθούν κάμερες στις στολές τους, δεν θα χωράει αμφισβήτηση στα λεγόμενά τους. Τα προσωπικά δεδομένα καλά είναι, αλλά είναι όχι όπως μας βολεύει και όπως μας συμφέρει. Σας λέω ξανά, εχθές, εάν ο συνάδελφός μου είχε κάμερα επάνω, θα αποδεικνυόταν τα λεγόμενά του. Στόχος και σκοπός είναι να τοποθετηθούν κάμερες στα περιπολικά της άμεσης δράσης, καθώς και στις στολές των αστυνομικών. Και δεν θα έλεγε, και δεν θα εικάζαμε πράγματα τώρα. Γιατί σας λέω ξανά, υπάρχουν δύο απόψεις, του αστυνομικού και των φίλων του θανόντος. Δεν θα χρειαζόταν τίποτα. Το υλικό από την κάμερα και θα φαινόταν τα πάντα. Επιτροπή προσπαθεί να ξεπεράσει ορισμένα προβλήματα που αφορούν κυρίως προσωπικά δεδομένα, ενώ ο διαγωνισμός για την απόκτηση του συγκεκριμένου εξοπλισμού δεν έχει γίνει προς το παρόν. Σύμφωνα με πηγές, αναμένεται το επόμενο διάστημα. Αυτό το Σαββατοκύριακο, τώρα κυρίες και κύριοι, είναι σε πλήρη εξέλιξη οι διεργασίες στην ομάδα των 11 βουλευτών που αποχώρησαν από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και οι οποίοι έχουν ανακοινώσει τη δημιουργία κοινοβουλευτικής ομάδας. Σε μέσα μαζικής ενημέρωσης, μάλιστα, και μέσα κοινωνικής δικτύωσης κυκλοφορούν διάφορα πιθανά ονόματα για τη νέα ομάδα που όλα περιλαμβάνουν ως συνθετικό τη λέξη αριστερά. Ωστόσο, οι ανεξάρτητοι βουλευτές και άλλοι αποχωρήσοντες από τον ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, που φαίνεται ότι θα είναι μέλη του νέου φορέα, αποφεύγουν να απορρίψουν ή να επιβεβαιώσουν οποιοδήποτε όνομα. Έχουμε μαζί μας τον πρώην συντονιστή, θα πω εγώ, κύριε Σιδηρόπουλε, του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στην Περιφερειακή μας Ενότητα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα κύριε Πομόνη, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και αυτές οι συζητήσεις, οι διεργασίες μέσα σε αυτό το Σαββατοκύριακο, θέλετε να μας πείτε πού εστιάζουν? Φυσικά τα σπουδαία είναι αύριο. Είμαστε στην τελική ευθεία. Μετά από αρκετές συζητήσεις, διεργασίες, οι οποίες διεξήχθησαν όλο το προηγούμενο διάστημα, να είμαστε ευχαριστές να ανακοινώσουμε αύριο η κοινοβουλευτική ομάδα των 11 συντρόφων και συντροφιστών βουλευτών το όνομα της κοινοβουλευτικής ομάδας που θα αποτελέσει και το όνομα του νέου φορέα. Θα θυμάστε πριν την προηγούμενη εβδομάδα, τη Δευτέρα, είχαμε τη συγκρότηση της κοινοβουλευτικής ομάδας, δηλαδή ανέλαβε πρόεδρος κοινοβουλευτικής ομάδας ο Αλέξης Χαρίτσης με κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους τον Άσο τον Ηλιόπουλο και τον Ευκλήτο Τζακαλώτο και γραμματέα την Πέττη την Πέρκα. Άρα έχει συγκροτηθεί η κοινοβουλευτική ομάδα. Αυτό που απομένει είναι το αυριανό, δηλαδή στην ουσία να υπάρχει ένα όνομα που, όπως αναφέρατε και εσείς προηγουμένως, θα υπάρχει μέσα η λέξη αριστερά, γιατί θέλουμε το στίγμα, το πολιτικό στίγμα αυτής της κοινοβουλευτικής ομάδας σε πρώτη φάση, που από αύριο θα ξεκινήσει και η διαδικασία να μετεξελιχθεί σε ένα νέο πολιτικό φορέα, να είναι μια πολιτική δύναμη της αριστεράς,
η οποία όμως θα απευθύνεται σε όλους τους προοδευτικούς δημοκρατικούς πολίτες και θα καλύπτει αυτό το κενό που διαβλέπουμε στο πολιτικό μας σύστημα αυτή τη στιγμή, όπου προοδευτικοί, δημοκρατικοί, αριστεροί πολίτες νιώθουν ότι δεν εκφράζονται ούτε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ούτε από το ΠΑΣΟΚ. Θεωρείτε ότι είναι πολλοί αυτοί? Η αίσθησή μας είναι, βλέποντας και τις τελευταίες μετρήσεις, ότι είναι πολύ κόσμος. Mm-hmm. Επίσης, εδώ να σημειώσουμε ότι βλέπουμε ότι όπως αποχώρησα εγώ από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, έχει αποχωρήσει πολύ κόσμος. Και νεολαία. Και η νεολαία, και στελέχη, και απλά μέλη. Και πολύ περισσότερο φεύγει απογοητευμένος ένας κόσμος που δεν το δηλώνει δημόσια ή δεν το ανακοινώνει. Αυτόν τον κόσμο, αλλά κυρίως αυτό που μας ενδιαφέρει, είναι ότι δεν πάμε να δημιουργήσουμε ένα νέο πολιτικό φορέα που θα είναι τα θράσματα ή όσοι αποχώρησαν από το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό που μας ενδιαφέρει εμάς είναι να μπορέσουμε να εκφράσουμε, όπως σας είπα και πριν, αυτό το πολιτικό κενό. Δηλαδή, διαβλέπουμε ότι υπάρχουν στο πολιτικό σύστημα, στη χώρα μας, αριστερές πολιτικές προοδευτικές δυνάμεις, οι οποίες με τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν απογοητευτεί από τα κόμματα του προοδευτικού χώρου, έχουν ακολουθήσει το δρόμο της αποχής και της αποστασιοποίησης. Σε αυτούς απευθυνόμαστε, κυρίως αυτούς θέλουμε να ξαναβάλουμε στην πολιτική διαδικασία. Ξέρετε, μας έρχεται μοιραία μια ερώτηση στο μυαλό που έχει να κάνει με εκείνους που έμειναν, τους οποίους θα έχετε απέναντι κατά κάποιο τρόπο την επόμενη μέρα στη Βουλή. Θα έχουν οι βουλευτές αυτοί οι 11 απέναντι σε διάφορα ζητήματα, μπορεί να συμφωνήσουν και σε κάποια, και θα έλεγε κανείς πως προσυδειάζει σε εμφύλιο, εάν για μας, δούμε και ακούσουμε κάτι έντονο. Για μας, από τη στιγμή που έχουμε αποχωρήσει, έχουμε αποφασίσει ότι δεν θα ασχοληθούμε με το κόμμα του κ. Κασελάκη από εδώ και πέρα. Και ειδικά από αύριο, που είναι ένα σημείο καμπής, δηλαδή στην ουσία ο πολιτικός αυτός φορέας θα έχει και όνομα. Αυτό που μας ενδιαφέρει και ο μοναδικός εχθρός που έχουμε εμείς, αν θέλετε, ο μοναδικός μας αντίπαλος σε πολιτικό και κοινωνικό πεδίο, είναι ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία. Δεν βλέπουμε άλλους εχθρούς. Είναι γεγονός ότι θα είναι μια άλλη κοινοβουλευτική ομάδα, αλλά αν θέλετε και από θέση αρχής και όλο το προηγούμενο διάστημα, και αυτό το αποδείξαμε και με τη λειτουργία μας μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, για μας οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου δεν ήταν ποτέ αντίπαλες. Οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου ήταν συναγωνιστές και συναγωνίστριες, γιατί θεωρούμε ότι όλες οι δυνάμεις του προοδευτικού χώρου, είτε το ΠΑΣΟΚ, είτε το ΚΚΕ, είτε οι υπόλοιπες δυνάμεις της αριστεράς, βρισκόμαστε στην ίδια όχθη, έχοντας απέναντι την δεξιά και την ακροδεξιά που ανεβαίνει. Αυτό το οποίο λέτε τώρα είναι κοινή υπεποίθηση και των 11. Ναι, αυτό και το έχουν πει και σε συνεντεύξεις τους, όποιος έχει παρακολουθήσει. Θα δείτε ότι αυτό είναι ένα σημείο στο οποίο επιμένουν και οι 11. Αυτή η θέση. Ναι. Ξέρετε, γιατί το ρωτώ αυτό, με συγχωρείτε που σας διακόπτω, γιατί μου δίνετε πάσα να ρωτήσω εάν στο μέλλον δούμε κάποια προσχώρηση σε ένα από τα γνωστά κόμματα. Επειδή η δημιουργία του κόμματος των 11, μόλις μάθουμε και το όνομά του, ή να φιλορροεί κάποιο άλλο κόμμα, το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, λέμε ότι υπάρχει μια κοινή... Να τα πάμε λίγο βήμα-βήμα. Το πρώτο βήμα που πρέπει... Κοιτάξτε. Αν κάτι έχουν αποδείξει. Το έχω πάει γρήγορα στο μέλλον. Ναι. Αλλά. Αν κάτι έχουν αποδείξει με την πράξη τους αυτοί οι 11 σύντροφοι και συντρόφισσες, είναι ότι είναι πολύ μεθοδικοί και δεν βιάζονται να κάνουν κινήσεις. Δηλαδή, θα θυμάστε ότι για να πάρθει απόφαση και να καταλήξουμε στο να φύγουμε από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, πρώτα απ' όλα δεν ήταν καθόλου εύκολη απόφαση. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη απόφαση. Αλλά την πήραμε μετά από πολλές διαβουλεύσεις και πολλή σκέψη και όριμη συζήτηση με πάρα πολύ κόσμο. Δεν φύγαμε μόνοι μας την επόμενη μέρα της εκλογής. Άρα, επειδή το πάνε βήμα-βήμα, ο πρώτος στόχος είναι η συγκρότηση κοινοβουλευτικής ομάδας, αύριο επιτυχάνεται. Ο δεύτερος στόχος είναι να φτιαχτεί ένας πολιτικός φορέας με τα χαρακτηριστικά που σας ανέφερα πριν, που θέλουμε εμείς. Σίγουρα θα επιδιώξουμε πολιτικές συμμαχίες, σίγουρα θα επιδιώξουμε κοινωνικές συμμαχίες, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα είναι η ώρα προσχωρήσεων ή συνεργασιών με πολιτικά κόμματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Σας ευχαριστούμε πολύ. Σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία στο δελτίο μας. Από το Σεράφιο και αύριο τα σπουδαία. Και αύριο περιμένουμε τα νεότερα. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Τώρα οι ελαιοπαραγωγοί, κυρίες και κύριοι, ψάχνουν εναλλακτικές λύσεις για να ενισχύσουν την παραγωγή τους, και για το λόγο αυτό ξεκίνησαν ειδικά προγράμματα εναλλακτικού τουρισμού στα χωράφια τους. Την ίδια στιγμή, οι ίδιοι προβλέπουν πως το μέλλον θα είναι αρκετά δύσκολο για το δέντρο της ζωής. Οι παραγωγοί ελαιολάδου επιστρατεύουν τουρίστες για τη συγκομιδή ελιάς. Η νέα μόδα φαίνεται πως έχει καθιερωθεί. Δεν ξεκίνησε όμως φέτος. Έχει ξεκινήσει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Το κέντρο βάρους από τα αστικά κέντρα στην ελληνική περιφέρεια και την ελληνική ύπαιθρο
στηρίζοντας την ψυχή της ελληνικής περιφέρειας που δεν είναι άλλη από τους ανθρώπους της, με άξονες στην αειφορία και την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και την ανάδειξη των μοναδικών γαστρονομικών και διατροφικών θησαυρών που έχει ο τόπος. Οι τουρίστες μαθαίνουν από την αρχή πώς γίνεται η συγκομιδή της ελιάς, στη συνέχεια πώς πηγαίνει στο ελαιοτριβείο και πώς έχουμε την τελική μορφή του παρθένου ελαιολάδου. Ο τουρισμός, απ' την άλλη, αν θα μπορούσαμε να δώσουμε πολλούς ορισμούς, αλλά ο δικός μου ορισμός έγκυται στην λέξη και στην έννοια της λέξης εμπειρία, βιωματική εμπειρία. Θεωρώ δηλαδή ότι οι άνθρωποι οι οποίοι έρχονται στον τόπο μας, στη χώρα μας, στο νησί μας, στην περιφέρειά μας, έρχονται για να ζήσουν μια εβδομάδα, 10 μέρες, 15 μέρες ως Έλληνες. Η συγκεκριμένη πρακτική δίνει κίνητρα στους ελαιοπαραγωγούς, όμως διευρύνει ταυτόχρονα και τους ορίζοντες των τουριστών που επιθυμούν να μάθουν περισσότερα πράγματα. Το ζήτημα λοιπόν που προκύπτει είναι πώς η Ελλάδα και πώς η αυθεντικότητα προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους. Και ακριβώς η απάντηση σε αυτό το ερώτημα γεννά την πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη που έχουμε να τους φέρουμε σε επαφή με την ελληνική ύπαιθρο, με τις ομορφιές της, αλλά και με τις παραγωγικές διαδικασίες που συντελούνται σε αυτή. Η ελιά, το δέντρο της γης, είναι το πολυτιμότερο δώρο της φύσης και το βασικό προϊόν στην ελληνική μεσογειακή διατροφή. Η κρίση που πέρασε το προϊόν φαίνεται πως δεν περνάει απαρατήρητη, με τους αγρότες να ανησυχούν αρκετά για το μέλλον. Ήδη έχει περάσει κατά πολύ τις προσδοκίες που είχαμε όλοι οι εμπλεκόμενοι στην αγορά. Πάμε βήμα-βήμα, προσπαθούμε να δούμε πού θα πάει αυτό το έργο. Είχε πάθει η Ισπανία πολύ μεγάλη ζημιά και δεν είχε παραγωγή. Δεν υπάρχει αρκετό λάδι για να καλύψει τις ανάγκες. Αυτό εννοεί ότι η τιμή θα ανεβαίνει, όπως όλα τα προϊόντα. Όταν υπάρχει έλλειψη, η τιμή ανεβαίνει. Νέες πρακτικές για το μέλλον της ελιάς αναζητούν οι παραγωγοί, αφού ανησυχούν αρκετά για το συγκεκριμένο προϊόν, πάνω στο οποίο βασίζεται η χώρα μας. Επιστροφή στο στούντιο, παρακολουθείτε πάντα το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Ionian.
Η 3η Δεκεμβρίου, κυρίες και κύριοι, έχει καθιερωθεί από τον ΟΗΕ από το 1992 κιόλας ως Παγκόσμια ημέρα ατόμων με αναπηρία και αποτελεί ημέρα ευαισθητοποίησης για τα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ατόμων με αναπηρία. Και η φετινή Διεθνής ημέρα έρχεται να μας θυμίσει ότι τα άτομα με αναπηρία δεν πρέπει να τα θυμόμαστε μόνο σήμερα, αλλά κάθε ημέρα. Η προσβασιμότητα είναι το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίζουν. Έχουμε μαζί μας τον Ευρωβουλευτή, τον κύριο Στέλιο Κυμπουρόπουλο. Κύριε Κυμπουρόπουλε, καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας και ευχαριστώ πολύ. Είναι χαρά και τιμή μας να σας έχουμε μαζί μας και γνωρίζουμε πολύ καλά πως και αύριο διοργανώνεται μία ημερίδα και από την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, την ΕΣΑΜΕΑ, στο πλαίσιο της 3ης Δεκεμβρίου, της σημερινής ημέρας, για την Εθνική Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία και μάλιστα είναι και από την αιγίδα της Προεδρίας της Κυβέρνησης. Γίνεται στο Σταύρος Νιάρχος αυτή η εκδήλωση. Και ακριβώς. Θέλουμε να μας πείτε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε σήμερα και αν έχουμε πετύχει κάτι έτσι όπως έχει χαραχθεί ένα σχέδιο και μάλλον την χάνει επικαιροποίησης, επιδέχεται επικαιροποίησης. Χαίρομαι πάρα πολύ που το ξέρετε, το γνωρίζετε αυτό. Είναι μια διαδικασία η οποία θέλει χρόνο. Αυτή η επικαιροποίηση σημαίνει ότι έχουμε κάνει κάποια βήματα, αλλά χρειάζονται και άλλες αλλαγές. Το θέμα του προσωπικού βοηθού είναι ένα εμβληματικό σχέδιο το οποίο στην Ελλάδα πριν λίγα χρόνια δεν θα το γνωρίζαμε καθόλου τι σημαίνει η έννοια του προσωπικού βοηθού και πόσο βοηθητικό και υποστηρικτικό είναι για του ανάπηρου πολίτε. Αυτό από μόνο του σημαίνει μια αλλαγή για το πώ σκέφτεται η Ελλάδα. Όμω θεωρώ ότι η συγκεκριμένη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, έχει κάνει γενικότερα βήματα για μια αποδοχή και μια αναγνώριση πως και οι ανάπηροι πολίτες είναι πολίτες οι οποίοι δέχονται ίσα δικαιώματα και πρέπει να απολαμβάνουν αυτά τα δικαιώματα. Πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα επίσης είναι το ότι πλέον τα ΚΕΠΑ έχουν σταματήσει να είναι μια πολύ, πολύ μεγάλη, να έχουν μια μεγάλη διαδικασία υποποίησης, αλλά γίνεται ηλεκτρονικά και με εύκολο χρονικό διάστημα, όπως και αυτό που ανακοινώθηκε πρόσφατα, η επιστολική ψήφος. Είναι ένα μέτρο το οποίο θα βοηθήσει πολλούς αναπήρους σε εκλογικά κέντρα τα οποία δεν είναι προσβάσιμα να ασκήσουν τα δικαιώματά τους. Έχουν γίνει κινήσεις προς τη σωστή κατεύθυνση. Λέτε λοιπόν πως έχουν γίνει πράγματα, επιδέχεται βελτίωση σε αυτό το σχέδιο, προφανώς επικαιροποίησης. Θέλω να μου πείτε και κάτι ακόμη. Αν πιστεύετε πως έχουμε βελτιωθεί και εμείς ως πολίτες στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουμε άτομα με αναπηρία. Και το ρωτώ αυτό υπό την έννοια του τρόπου με τον οποίο αναφερόμαστε σε αυτά, εάν δηλαδή το εκτιμούμε ως κάτι το οποίο είναι προφανές ή ως κάτι στο οποίο πρέπει να δείξουμε το νύκτο μας. Το λέμε αυτό γιατί έχουν γίνει αρκετές εκδηλώσεις και από άτομα και από την ΕΣΑΜΕΑ για το ότι δεν χρειάζονται το νύκτο μας και δεν πρέπει να τους φερόμαστε έτσι. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Η έννοια του νύκτου, η φιλανθρωπία, έννοιες οι οποίες κατά το παρελθόν είχαν πολύ αρνητική επίδεση, θα έλεγα, στη ζωή των αναπήρων. Πρέπει να φύγουμε πολύ μακριά από αυτό. Αυτή η υπερευαισθησία που εκδηλώνεται από κάποιους λειτουργεί ακριβώς ανάποδα. Ακριβώς όπως το λέτε. Πρέπει να φύγουμε από αυτή την έννοια. Πρέπει να καταλάβουμε ότι οι ανάπηροι πολίτες έχουν ίσα δικαιώματα. Πρέπει να συμμετέχουν με τον ίδιο τρόπο στην κοινωνία και να τους δίνονται εκείνες οι υπηρεσίες και τα εργαλεία για να το ασκούμε αυτό. Στην εργασία, στην οικογένεια, στην υγεία, στην πολιτική, σε όλους τους τομείς έχουν το δικαίωμα οι ανάπηροι πολίτες να βρίσκονται στο επίκεντρο. Οπότε λέτε πως βρισκόμαστε σε καλό δρόμο, ότι η κυβέρνηση το έχει κατά νου και ότι επιδέχεται βελτίωση, έτσι. Βρισκόμαστε σε ένα πολύ καλό σημείο. Ξέρετε, αυτά τα θέματα και προσωπικά τα κυνηγούσα πάρα πολλά χρόνια, από πολύ μικρή ηλικία, όμως οι αλλαγές δεν έβλεπαν να ερχόντουσαν. Τώρα είμαστε σε ένα σημείο στην οποία η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει ανοιχτά αυτά. Ακούει και προσπαθεί να κάνει το καλύτερο δυνατό για τη ζωή όλων.
και υπό την έννοια της εκπαίδευσης του κόσμου. Πιστεύετε ότι και εκεί έχει υπάρξει μέρημνα, ακόμη και στη λογική της προώθησης με διαφημιστικά σποτ, γιατί όχι, να αντιληφθεί ο κόσμος τι πρέπει να κάνει και τι δεν πρέπει να κάνει, πώς γενικότερα πρέπει να φέρεται, γιατί είχε αφαιθεί να εννοείται ότι τα άτομα με αναπηρία χρήζουν της βοήθειάς μας ανά πάσα ώρα και στιγμή. Αυτό είναι μια απόλυτα πεπαλαιωμένη άποψη. Η ανάπηρη πολύ δύσκολα στην βοήθεια και την πεπαλαιωμένη, θα έλεγα, προβλήμα, χρειάζεται υποστήριξη για να πράξουν τα θέλω τους και τις επιθυμίες τους. Σήμερα έχει γίνει πλέον κατανοητό ότι είμαστε ενεργοί πολίτες. Αυτό θα γίνει ακόμα καλύτερο κατανοητό όταν δημιουργηθεί ένα σύστημα παιδείας το οποίο συμμετέχουν όλοι οι πολίτες ανεξαρτήτου αν έχουν ή δεν έχουν αναπηρία και βρίσκονται στο ίδιο σχολείο. Γιατί αν βρίσκονται στο ίδιο σχολείο, στο μέλλον θα βρίσκονται και στην ίδια δουλειά χωρίς προβλήματα. Αυτό φυσικά εξαιρετικά πάρα πολύ καλά. Έχει ως προϋπόθεση ότι υπάρχει μια ενημέρωση και πληροφόρηση των πολιτών, η οποία θεωρώ ότι με βήματα προς την σωστή κατεύθυνση έχει αρχίσει και γίνεται προς την κατεύθυνση ότι αυτό έχει μια σωστή αποτελεσματικότητα. Κύριε Κυμπουρόπουλε, σας ευχαριστούμε πολύ για τον χρόνο σας και την παρουσία σας στο δελτίο μας. Και χαιρόμαστε που ακούμε ότι κάτι γίνεται και ότι αυτό που γίνεται είναι πάντα προσθετικό. Ότι εξελίσσεται προς τη θετική κατεύθυνση. Ότι κάτι βελτιώνεται μέρα με την ημέρα. Σκεφτείτε ότι αυτό το κάτι είναι μεγάλο, γιατί ειδικά τα προηγούμενα χρόνια γινόντουσαν ελάχιστα. Τώρα αυτό που γίνεται είναι στα δικά μου μάτια πολύ μεγάλο προς την αλλαγή. Καλό σας βράδυ. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό βράδυ. Μια σειρά ξεχωριστών αφιερωμάτων τώρα και εκδηλώσεων περιλαμβάνει το 26ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, το οποίο ξεκίνησε χθες Σάββατο. Πέρα από τις 73 εξαιρετικές ταινίες των διαγωνιστικών προγραμμάτων του, που φέτος προέρχονται από 40 χώρες, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν και τα αφιερώματα, οι ειδικές προβολές και οι στοχευμένες δραστηριότητες και εκδηλώσεις που εστιάζουν πάνω σε ποικίλα ζητήματα. 26 χρόνια συμπληρώνει το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, η μεγάλη γιορτή του σινεμά με πρωταγωνιστές τα παιδιά και τους νέους. Είναι το ότι ξεκινάμε με ένα διήμερο αφιερωμένο στην κινηματογραφική εκπαίδευση, στο οποίο θα μιλήσουν ειδικοί από τον κινηματογράφο και την εκπαίδευση, και το οποίο έχει πάρα πολύ μεγάλες, πολλές συμμετοχές, συγγνώμη, από όλη την Ελλάδα. Εκπαιδευτικοί δηλαδή ταξιδεύουν το πρώτο Σαββατοκύριακο 2 και 3 Δεκεμβρίου στον Πύργο, για να παρακολουθήσουν και να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαδικασία. Το φεστιβάλ θα διαρκέσει έως και τις 9 Δεκεμβρίου, δίνοντας την ευκαιρία κυρίως σε μαθητές να έρθουν κοντά στον πολιτισμό. Ταινίες ελεύθερης θεματολογίας, οι οποίες μπορούν, στις οποίες τα παιδιά εκφράζονται ελεύθερα και καταθέτουν την άποψή τους για τα ζητήματα που τα απασχολούν. Πέρα από τον Πύργο και την Αμαλιάδα, κινηματογραφικά εργαστήρια και άλλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες θα πραγματοποιηθούν σε περισσότερους από 80 χώρους σε 23 πόλεις και χωριά της Ηλίας. Είναι οι προβολές οι οποίες γίνονται σε πάρα πολλές αίθουσες, όχι μόνο στον Πύργο και στην Ηλία, αλλά και σε άλλες πόλεις της περιφέρειας της Ελλάδας, δηλαδή στο Αίγιο, στο Μεσολόγγι, στο Αγρίνιο, ακόμα και στη Ζάκη που έχουμε προβολές. Και μάλιστα, υπάρχει μια πληθώρα δραστηριοτήτων, κυρίως εκπαιδευτικών, που είναι τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα με τα εργαστήρια και τα σεμινάρια για παιδιά και για εκπαιδευτικούς αντίστοιχα. Είναι οι δράσεις για τους επαγγελματίες, σαν και αυτή που σας ανέφερα πριν, αλλά κυρίως είναι το Pitching Lab που έχουμε και που είναι το έκτο για συνεχή χρονιά φέτος. Στα διαγωνιστικά προγράμματα θα προβληθούν 73 ταινίες από 39 χώρες, ενώ εκτός από τις ταινίες του διαγωνιστικού προγράμματος θα προβληθούν ακόμη 60 ταινίες σε ειδικές προβολές και αφιερώματα.
Την αισιοδοξία του πως τον Μάρτιο θα πετάξουν τα υδροπλάνα στην Καλαμάτα εξέφρασε ο Δήμαρχος Θανάσης Βασιλόπουλος. Μάλιστα, τις προηγούμενες ημέρες κατέφθασαν οι κίσκοι στο λιμάνι, ενώ τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται και η πλατφόρμα επιβίβασης-αποβίβασης πολιτών. Αυτές οι εικόνες δεν είναι και τόσο μακρινές για την Καλαμάτα. Τα υδροπλάνα αναμένεται να πετάξουν σύντομα στην Μεσσηνιακή πρωτεύουσα με τον Δήμαρχο Θανάση Βασιλόπουλο να δίνει το χρονοδιάγραμμα των πρώτων πτήσεων. Ο ανάδοχος είχε την ευθύνη να εκδώσει και την άδεια λειτουργίας. Βοήθησαμε πολύ ως Δήμος Καλαμάτα σε αυτό. Βγήκε για άδεια λειτουργίας. Θεωρούμε μέσα στο Φεβρουάριο, Μάρτιο, θα δούμε τα πρώτα υδροπλάνα να προσγειώνονται στην περιοχή μας. Ήδη στο λιμάνι της Καλαμάτας έφτασαν οι πρώτοι κίσκοι και τοποθετήθηκαν στο σημείο που έχει χωροθετηθεί για εγκατάσταση του υδατοδρομίου. Ευχάριστη στιγμή για την πόλη μας, για το λιμάνι μας, για το λιμενικό ταμείο. Έρχεται να τοποθετηθούν τα πρώτα κιόσκια τα οποία θα γίνουν εδώ πέρα όσον αφορά τη λειτουργία του υδατοδρομίου. Βέβαια, θα γίνουν τώρα σε πρώτη φάση τοποθέτηση στο χώρο αυτό. Μετέπειτα θα έρθει η αρμόδια εταιρεία για να αρχίσει πλέον η εγκατάσταση. Που πιθανόν να είναι το νέο χρόνο από ό,τι μας έχει πει Απρίλιο, Μάρτιο κτλ. Μια μεγάλη επένδυση για την τοπική κοινωνία της Καλαμάτας. Επιτέλους ήρθε. Από τη μεριά μας, από το Δήμο Καλαμάτας, στο Λιμενικό Ταμείο, ήταν όλα έτοιμα από το θέμα της γραφειοκρατίας. Είναι θέμα επαγγελματία πλέον να αρχίσουν να πετούν τα υδροπλάνα. Όπως είπε ο Δήμαρχος, από Φλεβάρι-Μάρτι θα έχουμε τα πρώτα υδροπλάνα στον αέρα. Τις επόμενες εβδομάδες αναμένεται και η πλατφόρμα επιβίβαση-αποβίβαση επιβατών. Ιδιαίτερα τσουχτερά, κυρίες και κύριοι, θα είναι φέτος τα μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες, αφού οι τιμές τους εκτιμάται πως θα είναι στα ύψη. Η Ένωση Αχαΐας ετοιμάζει απεργίες το επόμενο διάστημα, αφού σύμφωνα με τον πρόεδρο Ταξιάρχη ΚΑΠΑ, η κατάσταση χειροτερεύει με τις επιχειρήσεις τις ίδιες να μην μπορούν πλέον να απορροφήσουν την αύξηση των τιμών στα υλικά παρασκευής. Απεργίες με λουκέτα σε ζαχαροπλαστεία ετοιμάζουν το επόμενο διάστημα οι ζαχαροπλάστες της Αχαΐας, με τα κόστη πλέον και τις τιμές να έχουν ξεπεράσει κάθε προηγούμενο και με τους ίδιους να μην μπορούν πλέον να απορροφήσουν τις αυξήσεις. Γι' αυτό και βλέπετε μεγάλες διαφορές. Βέβαια, αναλόγως και την πόλη, διαμορφώνονται και οι τιμές. Άλλες τιμές θα υπάρχουν στην Αθήνα, άλλες στη Θεσσαλονίκη, άλλο στην Πάτρα και άλλο σε μια πιο επαρχιακή πόλη. Οι τιμές στα παραδοσιακά γλυκά των Χριστουγέννων εξαιτίας των ανατιμήσεων στις πρώτες ύλες αλλά και των αυξήσεων των τιμών στην ενέργεια έχουν φτάσει στα ύψη. Στην Αθήνα, από ό,τι ενημερωνόμαστε, οι τιμές είναι αυξημένες πάρα πολύ. Αλλά πάντα έχουμε σαν γνώμονα και επειδή έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία, όλοι οι συνάδελφοι εδώ στην Πάτρα και νομίζω και φαίνεται και τα τελευταία χρόνια έχουμε κάνει. Η Πάτρα έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στο γλυκό. Και αυτό και ευχαριστούμε και τους πατρινούς και όχι μόνο που μας τιμάνε, είναι ότι ο καθένας κοιτάζει τη δικιά του παραγωγή, έτσι ώστε, και μην ξεχνάμε ότι έχουν ξεκινήσει από οικονομική κρίση, από COVID και τώρα έχουν και την αύξηση πρώτων υλών, των βασικών πρώτων υλών. Οι τιμές πέρυσι στα μελομακάρονα ξεκινούσαν από τα 13 και έφταναν τα 17 ευρώ το κιλό, ενώ οι τιμές στους κουραμπιέδες ξεκινούσαν από τα 14 και έφταναν τα 17 ευρώ το κιλό. Να μπει ένα φρένο σε όλες αυτές τις εκατοντάδες ή χιλιάδες διαφορετικές προωθητικές ενέργειες που τελικά μπερδεύουν τον καταναλωτή και πολλές φορές τον οδηγούν να αγοράζει προϊόντα είτε περισσότερα είτε πιο ακριβά από αυτά που θα μπορούσε να αγοράσει άμα υπήρχε μια καθαρή τιμή τώρα. Για το πρώτο τρίμηνο του 2024 το Υπουργείο Ανάπτυξης σχεδιάζει μια μεταρρύθμιση που στόχο έχει την χαμηλή τιμή στα ράφια των σούπερ μάρκετς κάθε μέρα και όχι μέσω προσφορών. Ευτυχώς που έχω καλά παιδιά. Και με βοηθάνε. Και μακάρι να έχει και όλος ο κόσμος καλά παιδιά. Βέβαια. Τι να σας πω, ψέματα. Εγώ που ψωνίζω στο σούπερ μάρκετ, έχει αυξηθεί το κόστος της ζωής 50% το τελευταίο χρόνο. Χρόνο με διάστημα ενός έτους έχει αυξηθεί 50% το κόστος. Οι αναζητήσεις έχουν ξεκινήσει για το χριστουγεννιάτικο καλάθι που έκανε πέρυσι πρώτη φορά την εμφάνισή του στα σούπερ μάρκετς και αναμένεται να πέσει στην μάχη κατά της ακρίβειας το πρώτο δεκαήμερο του Δεκεμβρίου. Πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, τι καιρό θα κάνει αύριο σε ολόκληρη τη χώρα, ειδικότερα στις περιφέρειες Ιωνίων Νήσων, Πελοποννήσου και Δυτικής Ελλάδας. Μας ενημερώνει σχετικά ο Μιχάλης Σιδέρης. We'll be right back.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Μεταβολή του καιρού κυρίως από τα βορειοανατολικά, με τοπικές βροχές και καταιγίδες που θα πλήξουν κυρίως το ανατολικό κομμάτι της Πελοποννήσου. Πιο συγκεκριμένα πάμε να δούμε στο δυτικό νότιο Ιόνιο, Κεφαλαιονιά, Ζάκυνθο και Νομοηλίας, χαμηλές θερμοκρασίες από 7 έως 10 βαθμούς, οι μέγιστες θα φτάσουν και τους 20. Γενικότερα καλός καιρός με ανοίγματα και ηλιοφάνεια και μόνο στην Ηλία θα έχουμε τοπικές βροχές κυρίως το πρωί και το μεσημέρι, τα φαινόμενα θα κοπάσουν από το απόγευμα. Η άνεμη γενικά θα είναι βορειοδυτική, 5 με 6 μποφόρ στα Πελάγη. Νοτιότερα, στη Μεσσηνία, τη Λαγωνία και τα Κύθυρα, χαμηλές θερμοκρασίες γύρω στους 8 βαθμούς, οι μέγιστες γύρω στους 19 με 20, φαίνεται κυρίως από τις προμεσημβρινές ώρες όπου θα έχουμε ψηλόβροχο, οι βροχές να δυναμώνουν και να έχουμε τοπικές καταιγίδες κυρίως από γευματινές ώρες. Οι άνεμοι γενικά θα πλέουν βόρειο-δυτικοί, στο Μεσσηνιακό μέχρι 3 μποφόρ, στο Λακωνικό 4 με 5 ενισχυμένοι, ενώ στα Πελάγη τόσο στο Μυρτό, αλλά όσο και στο Νότιο Ιόνιο θα πνέουν 6 μποφόρ τουλάχιστον βορειοδυτική στο Ιόνιο βορειοανατολική στο Μυρτό. Ανεβαίνουμε να δούμε Αρκαδία και Αργολίδα όπου θα έχουν βροχές τοπικές κυρίως στα ανατολικά τμήματα. Καταιγίδες, οι άνεμοι θα έχουν στραφεί σε βόρειους βορειοανατολικούς ενισχυμένους, φτάνοντας τα 4 μποφόρ στον Αργολικό και τα 6 στο Νότιο Σαρονικό. Να σημειώσουμε ότι οι θερμοκρασίες γενικότερα ανατολικά θα πέσουν λίγο. Οι ελάχιστες θα είναι από 7 έως 9 βαθμούς, ενώ 19 θα φτάσουν οι μέγιστες. Ανεβαίνοντας βορειοανατολικά, να δούμε την Κόρινθο και τα παράλια της Νότιας Θερεάς. Χαμηλές θερμοκρασίες γύρω στους 8 με 9 βαθμούς. Μέγιστες δεν θα ξεπεράσουν τους 16 με 17. Θα έχουμε τοπικά φαινόμενα κυρίως το πρωί και το μεσημέρι στη Στερεά, καλύτερος καιρός μετά με ανοίγματα. Στην Κόρινθο θα έχουμε, στο νομό Κορινθίας θα έχουμε βροχές, νεφελώδη καιρό, γρήγορα τα φαινόμενα όμως εκεί πέρα θα σταματήσουν. Οι άνεμοι στον Κορινθιακό βορειοανατολική μέχρι 5 μποφόρ, ενώ στο νότιο Σαρονικό θα είναι βόρειο μέχρι 3 έως 4 το πολύ. Και κλείνουμε πηγαίνοντας δυτικά να δούμε την Αχαΐα και την νότια Τολοκαρνανία. Χαμηλές θερμοκρασίες γύρω στους 7 το πρωί, δεν θα ξεπεράσουμε τους 18 με 19 βαθμούς μέγιστες. Δυτικότερα θα έχουμε γενικότερα καλό καιρό, τοπικά φαινόμενα το πρωί γρήγορα θα σταματήσουν. Στην Αχαΐα θα έχουμε λίγο πιο βαρύ καιρό, νεφελώδη με τοπικές βροχές, ίσως κάποιες καταιγίδες κυρίως όμως πρωινές ώρες. Τα φαινόμενα θα παραμείνουν στα ανατολικά τμήματα μέχρι αργά το απόγευμα. Οι άνεμοι βορειοανατολικοί μέχρι 5 μποφόρ τόσο στον Πατραϊκό όσο και στον Κορινθιακό. Ευχαριστούμε πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ. Αυτές κυρίες και κύριοι ήταν οι ειδήσεις της ημέρας, έτσι όπως τις κατέγραψαν οι εικονολήπτες και οι δημοσιογράφοι του Ιόνιαν. Εσείς μπορείτε πάντα να ενημερώνεστε αναλυτικά για τα δελτία μας, αλλά και επιμέρους ρεπορτάζ από τα κανάλια μας σε YouTube και Facebook. Από όλους εμάς, ευχές για ένα όμορφο βράδυ.